150 παίκτες έτοιμοι για δράση, παιχνίδι, χιούμορ και 1.000.000 δραχμές μετρητά. Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα στον Αντένα και απόψε ο καλύτερος κερδίζει. Σκηνοθέτης ο Μεγακλής Βιντιάδης. Κυρίες και κύριοι, ο Μίλτος Μακρύδης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσάς και καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά εδώ στον Αντένα που κάθε απόγευμα βλέπετε τι συμβαίνει, ε! Εμείς το λέμε με τρεις λέξεις. Ο καλύτερος κερδίζει αυτό. Τώρα ποιος θα κερδίσει τι κτλ. Κτλ. Θα σας τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα που ακολουθεί. Μη φύγει κανείς. Θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην διαδικασία του παιχνιδιού, αφού υπενθυμίσω βέβαια σε όλους σας ότι και απόψε παίζουμε για 1.000.000 δραχμές μετρητά για ένα ταξίδι για δύο άτομα. Τώρα, ξεκινάμε την γνωριμία με τους τέσσερις παίκτες που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής... Εντάξει, ξεκινάμε από τον Παντελή Λορέντζο. Καλησπέρα, Παντελή. Αλλά δεν τα βγάζεις, ε. Το, τα βγάλα ήδη. Λοιπόν, Παντελή μου, είσαι έμπορος. Ναι. Με τι ακριβώς ασχολείσαι? Με φρούτα. Με φρούτα. Έχεις κάποια μπουτίκ φρούτων, ας πούμε? Όχι, με ψηλαϊκές αγορές. Α, με ψηλαϊκές αγορές. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάει καλά η δουλειά αυτή? Έτσι και έτσι. Φτώχεια. Φτώχεια. Μεγάλη. Γιατί αυτό? Κυκλοφοράει χρήμα. Χρήμα. Δεν τρώει ο κόσμος φρούτα? Γενικά δεν τρώει τίποτα. Τα ρίξω όλα στην ΕΕ. Γιατί δεν τρώει τίποτα ο κόσμος, Παντελή? Γιατί δεν έχει. Δεν έχει να φάει? Όχι, δεν έχει να φάει. Δεν έχει λεφτά? Μάλιστα. Μάλιστα. Και το βράδυ εσύ τυχαίνει καμιά φορά να πας καμιά βολτίτσα τίποτα? Πηγαίνεις καμιά βολτίτσα, έτσι? Σε κάνα έτσι μαγαζάκι με κάνα μπουζουκάκι τίποτα? Όχι. Πού πηγαίνεις, στην Πλατζίδικα, πού? Σε κάνα στην Πλατζίδικο και αυτό στο Όρθιο. Και αυτό στο Όρθιο. Βέβαια. Γιατί στο καθιστό στο χρόνο παραπάνω σε ένα... Στο καθιστό έχει και μπουρμπάρ μετά. Α, ναι. Μάλιστα. Έχεις ακούσει όμως άλλους που πηγαίνουν έξω, βγαίνουν και τα λοιπά? Θαμόνες. Θαμόνες, να μου είσαι, μπράβο, θαμόνες, ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι θαμόνες, πού τα βρίσκουν και έχουν και πηγαίνουν? Αυτή είναι με τη μέρη σαν δάχτυλα, 5, 10, 50, 100. Αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Οι ίδιοι 100 πηγαίνουν σε όλα τα μαγαζιά. 100 κάθε βράδυ. Ναι, ναι. Ωραία. Εκεί δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Μου φαίνεται, προχωράμε παρακάτω. Έχεις τρία παιδιά, αγόρια, κορίτσια, μεγάλα, μικρά. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Έχεις ποικιλία. Ναι. Όπως ο φίλος μου ο Σφαγιανάκης, ο οποίος με τη μία έκανε δίδυμα το ένα αγόρι, το άλλο κορίτσι. Ενόμιση. Φοβερή ιστορία. Τα βάφτισε μάλιστα και πρόσφατα. Εντάξει. Τον ένα τον ονόμασε Απόλλωνα και την άλλη Αφροδίτη. Φοβερή ιστορία. Μόνο που δεν πήγε με τη Χάρλη μέσα στο μαγαζί, όλα τα άλλα τα έκανε. Ενώ στην εκκλησία. Τι θέλω να πω, στο μαγαζί. Εντέλει. Μάλιστα, ποιος είναι ο πιο μεγάλος, η πιο μεγάλη? Η κόρη μου είναι 21. 21 και τα άλλα? 20 και το άλλο 13. 13 τι είναι, αγόρι? Το αγόρι. Το αγόρι, μάλιστα. Και με τι ασχολούνται τα παιδιά σου, με τι θέλουν να ασχοληθούν? Με τίποτα. Με τίποτα. Με τη μάνα τους. Με τη μάνα τους ασχολούνται. Μάλιστα. Καλή ασχολία. Αυτό αποδίδει λεφτά αρκετά, ας πούμε. Αρκετά. Αρκετά. Γιατί έχουν τον παπά που ποιος δίνει ένα. Α, μπράβο. Και πού δίνει αφού δεν έχει? Όλο και κάτι βρίσκουμε. Κάτι το μπουρμπάρ από το Σουβλατζίδικο, κάτι μπράβο, το μπουρμπάρ. Μπράβο, καλά από εδώ πέρα. Τα παιδιά. Σοντάρουμε. Σοντάρουμε. Πολύ ωραία. Ναι, θέλουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο ή δεν? Όχι τέτοια πράγματα. Στα καλά σου ασχολούνται το. Και να αναγκάζονται με να βγάζουν λεφτά και μετά να πηγαίνουν να πληρώνουν φορεία και... Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, πώς? Παρακαλώ. Α, ναι. Χόμπι σου λες είναι το ψάρεμα. Πώς, ναι. Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά, ναι. Πηγαίνεις έτσι και ψαρεύεις... Όχι, πέφτω μες σε βάγκα και κοιμάμαι. Κι άμα τσιμπίτσιμς. Α, βγάζει κάτι και τα λοιπά, ε. Καλή δουλειά.
εκεί το πάω. Λοιπόν, και έχεις βρει κανένα μέρος συγκεκριμένο για να κοιμάσαι, να ψαρεύεις εννοώ, που έχει καλές ψαριές, δηλαδή σε παίρνουν ύπνος εύκολα κτλ. Με την πρώτη, μπαμ και κάτω. Με την πρώτη, έτσι. Έχεις βρει συγκεκριμένο μέρος, αλλά αυτά δεν τα λέτε τώρα εσείς. Καλά, δεν τα λέω, τώρα μετά τα πούμε. Ναι, πού είναι, ανοιχτά είναι αυτό ή... Ω, έξω, έξω, ανοιχτά. Να κάνουμε κανένα μέσα. Έτσι, μπράβο. Έξω, θα να βγούμε. Μάλιστα. Και έχεις και μηχανούλα στη μικρή μηχανούλα. Με το αυτό. Το μικρό μπράτσα. Λεφτά είχες όμως για να πάρεις τη βάρκα να. Μπα, όχι, νοικιασμένη. Τι? Νοικιασμένη. Νοικιασμένη είναι. Άμα θες το τεκμήριο τώρα. Θέμα, να σου πω κάτι. Και πόσο κάνει το νίκη αυτό. Α, ψηλά, ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο. Το μήνα. Πλάκα μας κάνουμε, ρε. Ένα χιλιάρικο το μήνα τώρα, έτσι. Ναι. Καλά, αφού λεφτά δεν βγάζεις. Δίνεις και στα παιδιά. Τρως και κανένα σουβλάκι. Πού το βρίσκεις το χιλιάρικο το μήνα? Από την Πεθερά. Από την Πεθερά, έχεις κι άλλο εισόδημα. Εσύ το έχω πει, εσύ το φαλακτού. Το οποίο δεν δηλώνεις να πούμε, δηλαδή. Όχι. Η Πεθερά είναι τεκμήριο τελικά σε εσένα. Ναι, η Πεθερά δηλώνει που θέλω. Σωστά να πούμε. Ναι. Πεθερά, σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ήθελες να γνωριστείς με τον κύριο Κυριακού, όπως λες. Συνάδελφος και εσύ, έχεις και εσύ καράβια, λες. Να γνωριστώ με κάποιον. Έτσι. Της τάξης μου. Έτσι, της τάξης, σωστά. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Να πάμε τώρα σε αυτά που έχουν ουσία, που περάσαμε τον πρόλογο και ναι. Στο ζουμί έμπα. Ωραία. Φετίχ σου, λες, το φετίχ σου είναι οι ξανθές. Δώ μου ξανθιά και πάρε μου το μάτι. Το μάτι έδωσες, δεν έδωσες τίποτα άλλο. Λες, άμα έχουμε την ξανθιά... Στη συνέχεια να πάρεις κι άλλο, πρέπει να κάτσεις, μην περίμενε. Εγώ, τι να το κάνω, ρε πατέρα. Άλλος, ο άλλος. Λοιπόν, εν τέλει. Ντρέπομαι να το κάνω, λες πιο κάτω, εκείνη που με... Να βασανίζω τις γυναίκες, λες. Τη δικό της μου, Έλα. Τι περηφάνεια κι αυτή, όμως, έτσι. Όταν είσαι να τις βασανίζεις, τι εννοείς, ας πούμε, δηλαδή, γενικά. Γενικά. Ναι. Να μην τους κάνεις αμέσως τα χατήρια, να τις έχεις λίγο αυτό και τα λοιπά. Υποφέρουν. Τις έχεις να πούμε στην πίεση λίγο να πούμε, έτσι. Στην πρέσα. Να θέλουνε, αλλά να μην... Ω, τίποτα. Εσύ. Μπράβο. Ξέρω εγώ, δίνεσαι, αλλά δεν τέτοια. Κάνε τσαλιμάκια. Κάνε τσαλιμάκια. Έλα ρε μεγάλε. Άλλα. Σοβαρά, πάμε. Τσαλιμάκια, αλλά παρόλα αυτά η γυναίκα Σούζανα. Α, όχι, δεν πράγματα. Όχι, δεν πράγματα. Ούτε τα πράγματα. Η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι, να πούμε τύπος και υπογραμμός. Να είναι υπό, άντρα. Πάτω το κεφάλι. Σούζανα, που μην το. Μπράβο. Και ό,τι προστάξει βέβαια ο αφέντης γίνεται αμέσως να μην το συζητάω. Όπως εδώ που μου λες πιο κάτω, σου αρέσει όταν σου κάνουν μασάζ. Σοφάρ, ρε. Ε, σοφάρ. Φέρε με ένα πλήθο να μου κάνει μασάζ. Μασάζ να πούμε. Όλο το κορμί αυτό. Για να το δω ολόκληρο. Για σε παρακαλώ, σήκω να δω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί είναι αυτό. Μετά. Είμαστε και κοντογείτονες, α πούμε, είσαι από τον Ταύρο. Ναι. Από το θρηλυκό Ταύρο. Όχι Τραγό. Ταύρο. Ταύρο, είναι σε άλλο ζώο έπεσα. Ναι. Ταύρο, τι το... New Sfaxo City. Στα αγγλέζικα έτσι το λένε. Πώς λένε? New Sfaxo City. New Sfaxo City. Ναι. Στα σφαγεία που λένε. Δηλαδή, κάτω μου σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, το θέλω... Ταύρος. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλή σου επιτυχία στο μόνο της καρδιά μου. Να σου ωραίος.
Και συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Παναγή. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Τι κάνεις, Μαρίνα μου, είσαι καλά? Μια χαρά, ευχαριστώ. Ωραία, και εγώ δόξα Θεός. Με τι, οικιακά μου λες, έτσι. Οικιακά. Ωραία, είσαι και τρία παιδιά. Αγόρια, κορίτσια, μεγάλα, μικρά. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ναι. 25, 24 και 19. Μάλιστα. Με τι ασχολούνται τα παιδιά, σπουδάζουν ακόμα, ξέρω εγώ. Τα δύο τελειώσανε. Σπουδές. Ναι, και ναι. Το μικρό. Όχι, όλα τελειώσανε. Όχι, απλώς το μικρό. Αλλά τελειώσανε. Συνεχίζει, ναι. Ναι. Έχει γίνει καθηγήτρια μουσικής και συνεχίζει ακόμη. Α, ναι. Και η μεγάλη. Και τα μεγάλα. Ο ένας είναι ηλεκτρονικός και ο άλλος ψυχτικός. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εσύ από την άλλη. Όλα περίμενα, ας πούμε, να μου. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, συναντήσω, ας πούμε, κάποιο φίλο μου στον δρόμο και αρχίσουμε και μιλάμε και τα λοιπά, του λέω τι δουλειά κάνει η μάνα σου εσύ. Ναι, ξέρω εγώ, είναι τέτοιο. Τι δουλειά κάνει η μάνα σου εσύ, είναι τ' άλλο. Αλλά αν συναντήσω το γιο σου, ας πούμε, και ρωτήσω τι δουλειά κάνει η μάνα σου εσύ, τι θα μου πει, ότι είναι καμικάζι στον δρόμο. Γιατί εδώ βλέπω να πούμε, λες, ντρέπομαι αλλά το κάνω, κυκλοφορώ με βρώμικο αυτοκίνητο, καλά δεν πειράζει, αλλά μ' αρέσει όταν κάνω σφήνες με τα μάξι, λες. Μονίμως βιάζομαι. Μονίμως βιάζεσαι, έτσι. Είσαι από αυτές τις επικίνδυνες οι οποίες κάνουν ένα τσάκι. Σφήνες κάνω, αλλά όχι, δεν είμαι επικίνδυνη. Α, κάνεις ακίνδυνες σφήνες, να πούμε. Δηλαδή. Το καταδύναμη. Το καταδύναμη, ε. Που να σου πω ότι μου είχε εμένα προχθές, με κυνήγα και μισή αστυνομία. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Γιατί κυκλοφορείς όμως με βρώμικο το αυτοκίνητο συνέχεια? Λες, πετύξου, είναι τα βρώμικα αυτοκίνητα, λες εγώ. Παρηγοριέμαι όταν βλέπω και άλλα βρώμικα αυτοκίνητα στον δρόμο. Ναι, έχω ακούσει, ας πούμε, φετίκ να είναι σόρουχα, κουτάξο, σκουλαρί και διαφορά. Τα βρώμικα αυτοκίνητα σένα είναι. Τι να κάνω, παρηγοριέμαι, άμα βλέπω κι άλλα. Ναι, ναι, για ποιο λόγο να πούμε δεν το πλένεις? Δεν προλαβαίνω. Ανήκεις μήπως σε κάποια θρησκευτική αίρεση που την επιτρέπει το αυτοκίνητο, κάτι. Όχι, έτσι. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση να το πλύνεις τώρα σύντομα κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Όχι, μακριά από εμάς. Από τον καιρό που το έχω αγοράσει δεν το έχω πλύνει τη μία φορά. Μπράβο, έτσι. Τι χαλάσεις τώρα τη σειρά ξαφνικά για. Και όταν βρέχει. Πλένεται μόνο του. Ωραία. Ναι. Καλά, τώρα μπαίνει καλοκαίρι, θα ηρεμήσεις λίγο, δεν θα έχεις τέτοιο άγχος. Μην βρεθεί τα μάξι κάτι. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, πέρασε καλά εδώ. Συνεχίζουμε με τον Τάσο Κουβαρά. Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι αργυροχώος, έτσι. Μάλιστα. Και έχει διαφορά από το να ήσουν χρυσοχώος. Διαφορετικά δουλεύετε το ασήμι από το χρυσάφι. Πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά έχει. Τι να σου πω. Η τεχνική, το χρυσάφι, δηλαδή. Το χρυσάφι υπολόγισε ότι δουλεύεις γραμμάρια. Το ασήμι, ναι, δουλεύεις κιλά. Α, μάλιστα. Αμέσως. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, είναι μεγάλη διαφορά και πιο δύσκολο είναι το ασήμι. Είναι πιο έχει δύσκολο. Πιο δύσκολη επεξεργασία το χρυσό. Α, σοβαρά, ε. Και εγώ νόμιζα το αντίθετο, ότι το. Όχι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ποτέ δεν θα ξεχάσεις, λες, την 20 Φεβρουαρίου του 1996, τώρα δηλαδή πρόσφατα, ναι, πριν από κάνα μήνα. 25 μέρες περίπου. Πριν από. Ναι, ένα μήνα και 5 μέρες περίπου. Αλλά πες μου, τι συνέβη τότε. Τι συνέβη. Ναι. Βγήκε ένα σκυλί στον δρόμο και τρακάρισα. Σοβαρά. Και ζω. Και ζω είσαι παρόλα αυτά. Γιατί το τρακάρισμα ήταν άσχημο. Ναι. Ήταν πολύ άσχημο. Μου έχει αφήσει ένα σημάδι πίσω. Ναι. Είσαι καλά όμως, εντάξει. Τώρα εντάξει. Το σκυλί δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τίποτα τι έγινε. Θυμάμαι μόνο το σκυλί. Από εκεί και πέρα τι έγινε, πώς χτύπησα, πώς βρέθηκα στο νοσοκομείο, πώς βρέθηκα στο σπίτι μου. Τι δεν έχω ιδέα. Α, και μου έχει μείνει αυτή η μέρα. Με μηχανή στο αυτοκίνητο. Με μηχανή. Με μηχανή. Φόραγες κράνος αυτά. Εάν φόραγα δεν θα πάθαινα. Γι' αυτό να προσέχεις άλλη φορά. Καλό να μην κυκλοφορείς καθόλου με μηχανάκι, αλλά πάντως αν το κάνεις όχι, θα είσαι πολύ. Δεν θα προσέχω άλλη φορά γιατί δεν θα ανέβω άλλη φορά. Δεν θα ξανανεύεις άλλη φορά με μηχανή. Καλύτερα εδώ που τα λέμε. Να βλέπουμε και λίγο τον Άρη το Σταχάκη που μας δίνει συμβουλές. Δεν είναι κακό, έτσι. Από τις ωραιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι έτσι σιδερένιος πάντα. Τυχερός. Καλή επιτυχία να περάσεις καλά και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τελειώνουμε με την Πέγκη Φαντοπούλου. Καλησπέρα, Πέγκη μου. Λοιπόν, είσαι σχεδιάστρια και μακιγιές. Τι ακριβώς σχεδιάζεις? Ρούχα. Ρούχα, έτσι, σχεδιάστρια ρούχων, μάλιστα. Χόμπι σου λες είναι το σινεμά και το σκι. Ναι. Το σκι, το θαλάσσιο ή του βουνού. Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί σ' αρέσει το σκι?
Συνδυάζει και καλή άθληση, αλλά γενικά μου αρέσει η ταχύτητα. Σ' αρέσει η ταχύτητα, μάλιστα. Θα ήθελες να τρέχεις, ας πούμε, με το αυτοκίνητο, ίσως ή με τη μηχανή. Και με αυτό, δηλαδή δεν το συμπλήρωσα απλά γιατί. Μάλιστα, αν τρέχεις και με το αυτοκίνητο, σ' αρέσει η ταχύτητα και με το αυτοκίνητο. Ναι. Μάλιστα. Φετίχ σου λες, η τίγρη σου, ποια τίγρη? Όχι αυτή που κρύβω μέσα μου, το ζώο που έχω στο σπίτι. Φυσικά όχι ζωντανό, έτσι. Α, μάλιστα. Θα μ' άρεσε, αλλά ναι. Δυστυχώς ναι. Θα ήθελα να γνωρίσω την Νταϊάννα, την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ δυναμική, ναι. Και είχε, ας πούμε, το κουράγιο, ναι. και να μπει στο, μέσα στη βασιλική οικογένεια, ναι. Αλλά και για να χωρίσει, γιατί ήταν δύσκολο. Ναι. Δεν το δεχόταν, ας πούμε, η βασίλισσα. Ναι, ναι. Καλά, τώρα δεν νομίζω χρειάζεται πολύ μεγάλο κουράγιο να μπεις, ας πούμε, σε μια παμπλούτη οικογένεια και μετά, αφού πάρεις τους φίλους και φτάνεις, σκοτήσεις και να φύγεις. Είχε κάποια προβλήματα και υγεία γενικά, ναι. Τα ξεπέρασε όλα. Και... ναι, είδες και εσύ την ταινία προφανώς τώρα, έτσι. Γενικά έχω δει αυτή. Έχει δει, μάλιστα. Λοιπόν, λες ότι το χειρότερο σε όλα το είναι ότι είσαι ευαίσθητη με τα προβλήματα των άλλων. Ευαισθητοποιείσαι, ναι, έτσι με το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι ελάττωμα, διότι στεναχωρίεσαι και όταν δεν αφορούν, ναι, εσένα κτλ. Ναι, στεναχωριέμαι και πιέζομαι και στο τέλος ξεχνάω τα δικά μου και σκέφτομαι τον άλλο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο λες, δεν μπορώ να αντισταθώ σε κάθε τι μεξικάνικο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι μεξικάνικο. Αντικείμενα. Ναι. Τι μεξικάνικο. Διακόσμηση. Ναι, μπορεί να ήταν πάκος, το... μπορεί να είναι σομπρέρος. Ναι, και το φαγητό βέβαια. Μπορεί να είναι παχαίρος. Ναι, ναι. Τώρα που ακούνε όλοι. Ντομιγέρος, καβαλέρος. Όλα άλλα. Α, όλα, σε χαίρο. Ωραία. Καλή ηλικία σου έχουμε, πέρασες καλά. Ευχαριστώ. Πώς φαίνεται από όλες τις ξένες γλώσσες, πρώτα μαθαίνουμε τις βρισκές και μετά τα υπόλοιπα. Το τι έριξα τώρα δεν ξέρετε, εν τέλει. Λοιπόν, έχουμε όμως 150 παίκτες εδώ, έχουμε σε όλους. Καλή επιτυχία. Και σε εσάς εκεί. Καλή διασκέδαση, να περάσετε καλά, να δούμε παρακαλώ την πρώτη ερώτηση. My daughter. She must be a young woman by now. Yes, and your property. Oh. Since she was born the daughter of your slave. When I inherited you, I inherited a friend, not a slave. Ο μεγάλος τοπιός Charlton Heston πρωταγωνιστούσε στην επική ταινία «Στου διγενή Ταλόνια», ερωτόκριτος νούμερο 2, Ben Hur, μαζί και Ασναβούρ. Μαζί και Ασναβούρ. Τελείωσε ο χρόνος, να δούμε τι έχουν απαντήσει οι παίκτες μας εδώ. Μαζί και Ασναβούρ 7. Το σωστό βέβαια ήταν το νούμερο 3, όπως καταλάβατε. Και 30 παίκτες εκτός παιχνιδιού, 120 σωστοί. Οι 4 που πριν από λίγο γνωρίσαμε είναι μέσα στους σωστούς. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία και βλέπουμε αμέσως. Για αυτόν που ψιλοκοσκινίζει τα σήματα πράγματα, λέμε ότι μιμείται το Μιλωνά. Άνθρακας ο θησαυρός. Διηλίζει τον κόνοπα ή δεν βλέπει την Κάμιλο. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν εδώ. Για να δούμε τι. Οι περισσότεροι απάντησαν την νούμερο 3 απάντηση, η οποία είναι και η σωστή. Έτσι έχουμε άλλους 26 παίκτες εκτός παιχνιδιού. Παντελής, η Μαρίνα, ο Τάσος και η Πέγγι είναι μέσα στους 94 παίκτες που συνεχίζουν στην επόμενη ερώτηση. Για να δούμε παρακαλώ ποια είναι. Παρόλη τη νύχτα ψάξε ό,τι αναζητάς, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Ζήσω ό,τι δεν έζησες, κάνω ό,τι δεν έκανες, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Και την Καρμπή με το δίκιο της ζητά την αποκλειστικότητα λέγοντας ναι, εγώ αντί εκείνης. Αργείς και μ' αφήνεις. Με ξεχνάς όταν πίνεις, μη με συγκρίνεις. Τελείωσε ο χρόνος και οι απαντήσεις μας έδωσαν οι παίκτες μας. Παίρνετε αμέσως στις οθόνες σας. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου. 92 παίκτες. Σωστή ο Παντελής, η Μαρίνα, ο Τάσος και η Πέγγι είναι μέσα από τους 92. Και περνάμε στην επόμενη ερώτηση για να τη δούμε παρακαλώ. Η πινακίδα του καταστήματος έγραφε «Εδόδημα». «Εδόδημα». Και όλοι κατάλαβαν «Εδώ σουβλάκια με γύρω». Την Άιδη Πρικός, εκδίδονται εισιτήρια, πολλούνται φαγόσιμα. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν οι περισσότεροι το 4, που είναι φαγόσιμα. Να δούμε την... συγγνώμη,
Έχουμε 87 παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Ο Παντελής, η Μαρίνα, ο Τάσος και η Πέγκη είναι μέσα αυτούς. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Πού είναι το κορίτσι? Δεν ξέρω. Λες ψέματα. Μας κοροϊδεύει, μάγκες. Αφεντικό, αν θέλεις τη γνώμη μου. Ένα από τα γνωστότερα είδη σκύλων είναι και αυτό του θείου Νόντα, το κεραμιδί με βούλες του Αγίου Βερνάρδου, της Αγκύρας, του Σιάμ. Δεν ακούνε κιόλας καλά αυτά, νομίζω. Τελείωσε ο χρόνος, για να δούμε τι έχουν απαντήσει οι παίκτες μας εδώ. Του Αγίου Βερνάρδου, το περισσότερο ποσοστό είναι αυτό. Χάσαμε μόνο ένα παίκτη, μία παίκτρια μάλιστα, σε αυτή εδώ την ερώτηση. Μα έχουμε μείνει στους 86. Και εσείς 86 είσαστε λοιπόν οι παίκτες οι οποίοι παίζετε τώρα για μία από τις 10 θέσεις του δεύτερου μέρους του παιχνιδιού. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους σας. Να δούμε παρακαλώ ποια είναι η ερώτηση. Ο ονομαστικός κατάλογος των υπαλλήλων κατά αρχαιότητα λέγεται κληροτίδα. Μπαίνει σε εφημερίδα, ονομάζεται επετηρίδα, ίσως θέλει σφραγίδα. Τελείωσε ο χρόνος, να δούμε τις απαντήσεις των παιχτών μας παρακαλώ. Ονομάζεται επιτηρίδα, βέβαια, είναι το σωστό αυτό. Και έχουμε τα εξής προβλήματα. Καταρχήν έχουμε 28 παίκτες εκτός παιχνιδιού, λόγω λάθος απαντήσεων. Και στις λάθος απαντήσεις ήταν και η Πέγκη και ο Τάσος. Και η Πέγκη και ο Τάσος. Ενώ ο Λορέτζος, ο οποίος γεμάτος σιγουριά ταινίζει το μέλλον, όπως είδατε πριν από λίγο στις οθόνες σας, απάντησε μεν σωστά, αλλά δυστυχώς όχι τόσο γρήγορα όσο χρειαζόταν για να είναι μέσα στη δεκάδα. Έτσι, μπράβο, αποφασισμένος κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και η Μαρίνα επίσης απάντησε σωστά, αλλά δυστυχώς όχι τόσο γρήγορα όσο χρειαζόταν. Πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Ελάτε να δούμε ποιοι ήταν οι 10 γρηγορότεροι από τους σωστούς παίκτες μας. Η Μαρία Μαρκάκη, η Φωτεινή Βούλγαρη, η Μαρία Παραγιού, ο Δημήτρης Μπαχατέλας, ο Γιάννης Αναγνώστου, ο Κώστας Μπόλος, ο Αλέξανδρος Σικαλός, η Έλενα Μαυρίκα, ο Σεραφείμ Παπάς και η Γεωργία Κουβαρά. Στον Αντένα, ο καλύτερος κερδίζει. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε και εσείς, γράψτε τη διεύθυνση ταχυδρομική 361-100-151-10 Μαρούσι. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε το κουπόνι που υπάρχει στο 7 μέρες TV αυτή της εβδομάδος ή να μας τηλεφωνήσετε στο 090-24-25-50. Εδώ είμαστε λοιπόν, κοντά σας, στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού μας. Ο καλύτερος κερδίζει και να δούμε ποιοι είναι οι 10 παίκτες που έχουν περάσει τη δεύτερη φάση. Είναι ο Γιάννης Αναγνώστου. Γεια σου Μιρικό. Είναι η Μαρία Παραγιού. Γεια σου Μαρία. Ο Κώστας Μπόλος. Καλησπέρα. Ο Αλέξης Σίκαλος. Καλησπέρα Μιρικό. Η Μαρία Μαρκάκη. Καλησπέρα. Γεια σου Μαρία μου. Η Φωτεινή Βούλγαρη. Γεια σου Μιρικό. Η Έλενα Μαυρίκα. Γεια σου Μιρικό. Γεια σου Έλενα. Ο Σεραφείμ Παπάς. Γεια σου Μιρικό. Καλησπέρα Σεραφείμ. Η Γεωργία Κουβαρά. Γεια σου Μιρικό. Γεια σου Μιρικό. Ο Δημήτρης Μαχατέλας. Γεια σου Μιρικό. Καλή επιτυχία έχουμε σε όλους σας. Να δούμε παρακαλώ την πρώτη ερώτηση. Οι σύγχρονες υποδρομίες από τον 10ο αιώνα και εντεύθεν κατάγονται από την Αγγλία, την Κίνα, γι' αυτό και είναι κοντή οι τζόκεις, το Φαλιρικό Δέλτα ή την Ουγγαρία. Τελείωσε ο χρόνος, να δούμε τις απαντήσεις των παιχτών μας, παρακαλώ. Οι περισσότεροι είπατε το 1 στην Αγγλία, γι' αυτό είναι το σωστό. Ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος δυστυχώς είναι εκτός του παιχνιδιού. Με τους 8 σωστούς παίκτες περνάμε στην επόμενη ερώτηση, να τη δούμε παρακαλώ. Η ΕΔΕΜ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είναι σκλάβα των Ρωμαίων, κομμοπολιστά Σόδομα, ο επίγειος Παράδεισος ή είναι κακή λέξη, βρισιά. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας έδωσαν κάποιες απαντήσεις. Οι περισσότεροι όλοι είπατε το σωστό και το 3, ο επίγειος Παράδεισος. Επόμενη ερώτηση. Ο δρόμος που συνέδεε την Ελευσίνα με την Αθήνα ονομαζόταν Ελευσίνιο Μυστήριο, Ιερά Οδός, Οδός της Μετανοίας,
Έξοδος των Μεγαραίων. Τελείωσε ο χρόνος, να δούμε τι έχουν απαντήσει οι παίκτες μας. Οι περισσότεροι είπαν τη Ιερά Οδός, μόνο ο Σεραφείμ μας έδωσε καμία απάντηση και έτσι είναι εκτός παιχνιδιού. Και έχουμε φτάσει στην τελευταία ερώτηση. Θα το πρέπει να απαντήσετε και σωστά και γρήγορα, το ξέρετε όλοι. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους σας. Να δούμε παρακαλώ ποια είναι η ερώτηση αυτή. Στις 27 Νοεμβρίου του 1922 έγινε η δίκη, όπως έγραψε ο Κάφκα. Η δίκη του Γιάννη Αγιάννη. Η δίκη και η εκτέλεση των ΕΞ. Η δίκη σε ειδικό δικαστήριο. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν απ' όλα. Το σωστό είναι το 3. Και έτσι έχουμε 4 παίκτες εκτός του παιχνιδιού, όπως είδατε. Ελάτε να δούμε όμως ποιοι είναι οι σωστοί πλέον. Είναι η Γεωργία, η Μαρία και η άλλη Μαρία. Και από τις δύο Μαρίες όμως είναι η πιο... Να εδώ η Μαρία Γιαβάνο, πω, αυτό είναι. Η Μαρία Μαρκάκη λοιπόν είναι η σωστή και έχει πάρει ήδη ένα ταξίδι για δύο άτομα και σε λίγο βέβαια θα είναι κοντά σας, κοντά μας, για να παίξει για 1.000.000 δραχμές με τρίτη. Είμαστε λοιπόν κοντά σας. Είμαστε στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού. Η Μαρία έχει πάρει ήδη ένα ταξίδι για δύο άτομα και τώρα παίζει για 1.000.000 δραχμές με τρίτα. Αλλά και οι παίκτες μας που κάθονται εδώ παίζουν για 300.000 δραχμές με τρίτα, τις οποίες και θα πάρουν. Θα μοιραστούν σε περίπτωση κατά την οποία η Μαρία δεν βρει σωστή σειρά και τη βρουν κάποιοι από τους παίκτες μας. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους σας, πολύ περισσότερο για τη Μαρία που βγαίνει και για περισσότερα λεφτά. Μαρία μου, λοιπόν, θα δεις 4 πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Θα ξεκινήσεις από αυτόν που γεννήθηκε παλιότερα και θα καταλήξεις αυτόν που γεννήθηκε πιο πρόσφατα μεταξύ των 4 αυτών. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι γλυκιά μου, ο χρόνος για σένα ξεκινάει από τώρα. Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπύρος Τρικούπης, Αλέξανδρος Παπάγος, Ιωάννης Μεταξάς. Σε ακούω. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4 και 1 είπες. Η απάντησή σου θα εμφανιστεί στις οθόνες μας. 3, 2, 4 και 1. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα σωστά, τα οποία είναι 2. Ναι. 1, 4 και 3. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Πολύ λυπάμαι. Πολύ λυπάμαι. Κατάλαβες βέβαια ότι εσύ το βρήκες σωστά και κατάλαβες και από τα χειροκροτήματα ότι είναι κάποιοι που το βρήκαν σωστά. 12 από εσάς λοιπόν το βρήκατε σωστά και πήρατε από 25.000 δραχμές ο καθένας. Τι είναι αυτοί οι 12, τα ονόματά τους δηλαδή θα τα ακούσετε την ώρα που βλέπετε και τους τίτλους τέλους της εκπομπής. Ελπίζω ότι πέρασες καλά εδώ. Πολύ καλά. Εσύ να είσαι καλά. Εσύ περάσετε καλά εδώ. Αν και να σας έχει φύγει και θα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλή σας νύχτα. Για χαρά. Ο καλύτερος κέρδισε και εσείς μην χάσετε τώρα τη λάμψη του Νίκου Πόσχολη. Οι παίκτες που απάντησαν σωστά και κέρδισαν στην τελευταία ερώτηση της απόψινής εκπομπής είναι οι εξής. Γιάννης Αλεξανδράκης, Ρούλα Γραφιώτη, Βάνα Σιμάκη, Αγγελική Ζαντέ, Έφη Καρανίκα, Σεραφείμ Παπάς, Δημήτρης Κελάρης, Χρήστος Γιάκαλος, Λία Ντάνου, Νίκος Αμοριανός, Ιωάννα Κουλούρη και Μανώλης Ρίζος. Μείνετε στον Αντένα και διάλογο. Καλό σας βράδυ!